Sorry. Θέλεις αυτήν την εβδομάδα να σε φωνάζω στο μάτι? Βρε και Γρηγόρη να με φωνάζεις, εγώ θα γυρνάω. Όχι, το Γρηγόρη, το πυθικό τη, τον έχει πάρει άλλο. Τον έχει κάνει άλλο, εντάξει. Πάμε για το σταμάτη γονίδι εμείς. Πώς νιώθεις γι' αυτό, γούρι μου? Πολύ καλό. Είναι τρομερός, τον γουστάρω πάρα πολύ. Καλώς. Έχουμε δουλέψει κιόλας μαζί. Α, τέλεια. Ο Κώστας δεν θα πρέπει καθόλου να ασχοληθεί με τη σκηνική παρουσία του σταμάτη γονίδι, γιατί είναι λιτός, απέριτος και χωρίς στυλιζαρίσματα. Μ' αρέσει γιατί λέει τα λαϊκά τραγούδια με blues στοιχεία μέσα, ναι, και rock. Συμφωνώ. Και jazz. Οι δυσκολίες που θα συναντήσει αυτή την εβδομάδα ο Κώστας είναι περισσότερο στη χρειά. Είναι το πρόσωπό μου. Χωρίς να μιμείται όμως ακριβώς. Είναι εδώ όλο. Ανοίγει πολύ το στόμα του στα «ε». Και θα πρέπει ο Κώστας, για να μοιάζει περισσότερο με το γονίδι, να κάνει κάθε ρεφρέν διαφορετικό. Αλλά πάντα με τη χρειά όσο μπορείς πιο κοντά στο γονίδι. Κώστα μου, φτάσαμε στο μη τελικό. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Θα είναι πολύ ωραία νομίζω. Πώς νιώθεις, τι αισθάνεσαι? Νιώθω περίεργα. Απ' τη μία... Η φωνή μου χαίρεται πάρα πολύ που τελειώνει. Η φωνή, συγκεκριμένη. Τα έχετε πει? Τα έχουμε πει, συζητάμε με τη φωνή. Μου έχει πει, σε παρακαλώ, τελείωνε αυτό το πράγμα που κάνεις εκεί πέρα. Ναι. Εκτίθεσαι, ναι. Με εκθέτεις και εμένα. Την κούρασα, ναι, με όλες αυτές τις χρειές, τις γυναίκες, τα ροκ, τα αυτά. Αλλά το υπόλοιπο κορμί, το μυαλό και η καρδιά, θα μου λείψει πάρα πολύ. Δεν θέλω να τελειώσει, θέλω να συνεχίσει. Ναι. Θα δούμε τώρα. Μέχρι έτσι και τα ακούει η παραγωγή. Μην τολμήσει και συνεχίσει. Έχει αρχίσει και πετάει φλίκτενες με αυτό που είπες. Και μιας και είπαμε για αυτή τη φωνή. Αυτή τη φωνή που την έχεις τόσο ταλαιπωρήσει και που σου μιλάει πολύ και σου λέει να σταματήσεις. Πόσες συζητήσεις κάνουμε. Τι σου έχει πει για αυτή τη μεταμόρφωση, διότι ο Σταμάτης Γονίδης. Ότι μπορείς να φύγεις ξανά. Έτσι. Έχει ιδιαίτερη χρειά. Για πες μου. Με αγοράκι μου, δεν φεύγεις. Ναι. Δεν πειράζει. Δεν θα το κάνεις. Δεν θα τα καταφέρεις. Δεν ξέρω, όχι, θα προσπαθήσω πέρα από την πλάκα, θα προσπαθήσω πάρα πολύ. Έχει ιδιαίτερη χρειά. Έχει ένα δικό του τελείο στυλ. Πολύ γιατί λέει του. Λαϊκά τραγούδια, αυτό που είπα και στο βίντεο. Λέει λαϊκά τραγούδια, αλλά τα λέει τραγουδισμένα με jazz, με rock, με blues στοιχεία. Και αυτή είναι η δυσκολία η μεγάλη. Το να φέρεις τη φωνή σου στο λαϊκό, αλλά που να έχεις και όλα αυτά τα άλλα στοιχεία. Θα τα καταφέρουμε. Να σου πω πραγματικά, εδώ που έχω φτάσει, δεν με ενδιαφέρει αν θα τα καταφέρω, με ενδιαφέρει να περάσω καλά. Έτσι είναι. Πάμε να δούμε το σταμάτη γονίδι. Όλα σ' αγαπάνε τόσο δυνατά. Έφυγες και κάνα πράγματα τρελά. Τι ωραίο τραγούδι. Είναι πολύ ωραίο, πολύ τραγούδι. Ωραίο τραγούδι. Νομίζω είναι το πιο ερωτικό τραγούδι. Συμφωνώ. Έλα, μια ευκαιρία βρήκα ακόμα. Τελειώνουμε, φέρεις. Όλα σα... Δεν περνάω. Έλα, πήγαινε σε μένα. Ναι. Δεν τραγουδά. Θέλω να σε ακούσω εκεί, ως τα μάτια γονίδι. Φτάνει. Κάτσε να πάρω και να φεύγω. Και εμείς αποχαιρετούμε τον Κώστα Μαρτάκη και υποδεχόμαστε το Σταμάτη Γονίδι. Πρόσωπό μου στον καθρέφτη με κοιτά. Κι αφού δεν κλαίω, πόσο μπορεί αυτό και κλαίει. Πιάνω τα μάτια μου, μα είναι αυτά στεγνά. Και του μιλάω, μα για σένα ναι μου λέει. Σ' αγαπάω.
τόσο δυνατά. Έφυγες και κάτω, φράγματα τρελά. Όλα σ' αγαπάνε, όπως αγαπώ. Φύλατο και τώρα τόσα live το έχεις φύλει. Τώρα αυτό δεν είναι, ρουφικτό. Λέω τώρα που σ' ακούω. Ναι. Πας και πεις και κανένα λαϊκό τραγουδάκι. Πού και πού. Λέω, στα μαγαζιά που εμφανίζομαι λέω. Ρεπερτοριακά λες εσύ να πω. Τι είναι αυτό. Σε δισκογραφικά εννοείς να πω. Δισκογραφικά. Θα πω, γιατί όχι. Ωραία. Μεγαλώνοντας, τι χτυπιέμαι, μαμασίτα, δεν γίνεται. Ωραία. Συνέχεια, σιγά σιγά. Οριμάζει μέσα, έξω και φωνητικά. Ωραία. Έχεις πάρει το στυλ, ε. Και μιλάς και μάγικα. Πρόσεχε. Κατερίνα. Νομίζω ότι... Επειδή εδώ από, ξέρεις, έχουμε ξεπεράσει τώρα τα live, έχουμε ξεπεράσει το Your Face, πάμε στα υπόλοιπα. Θα πεις εκεί η αποφάσισα, θα πεις και λαϊκά τραγούδια, τέλειωσε. Έτσι. Δεν θα κάνω αυτή τη δουλειά, βαρέθηκα. Το συζητάμε πολύ συζήτηση. Εδώ μου συνέβη το ίδιο πράγμα που μου συνέβη όταν τραγούδησες Γιάννη Πάριο. Καταλαβαίνω το φόβο σου που κουβεντιάζαμε πριν στους διαδρόμους, ότι αυτή τη φωνή είναι, να την αποδώσεις είναι σχεδόν αδύνατο. Παρόλα αυτά, βρήκα τη φωνή σου και απαλή και τρυφερή και άγρια και μπάσα και με βραχνάδα και με καθαρότητα και με συνέστημα. Οπότε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, μου άρεσε τόσο πολύ ο τρόπος που το τραγούδησες, που λίγο ζορίστηκα με το αν αυτό θυμίζει ή δεν θυμίζει στα μάτια γονίδι. Δηλαδή, μ' άρεσε πολύ αυτό που άκουσα. Δηλαδή, το βρήκα ερωτεύσιμο, πώς να σου το πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είπα εσένα ερωτεύσιμο, μην κλωτσιέστε. Για μένα τα λες, για μένα, δεν ξέρω. Το τραγούδι. Εγώ είμαι καπέλα, είμαι που σταμάτησα. Το τραγούδι. Το τραγούδι. Στα μάτια γονίδι. Το τραγούδι είπε. Ναι, εντάξει, ναι. Μπέση μου. Συμφωνώ με όλα όσα είπε η Κατερίνα. Πραγματικά μου άρεσε τόσο πολύ ο τρόπος που το τραγούδησες. Έκανες όλα αυτά τα κόλπα του στα μάτια, τα τεχνικά. Με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, βεβαίως είναι αδύνατο το χρώμα να μοιάζει, αλλά είναι τόσο ωραίος ο τρόπος που του είπες, που όλα τα άλλα είναι περιττά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνεί, Γεράσιμο. Κώστα, ήσουν πάρα πολύ καλός σήμερα, πάρα πολύ καλός. Αλλά εγώ θέλω άλλο κάτι να πω, όσο και αν έχεις νιώσει κουρασμένος, επειδή σ' άκουσα να το λες στο βίντεο, αυτή η έκθεση που έχεις κάνει εδώ, νομίζω ότι σε έχει κάνει πάρα πολύ καλύτερο και έχεις καταλάβει, όσο κουρασμένος κι αν είσαι, κάποιους τρόπους που μπορείς να πλησιάζεις πράγματα και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ πολύτιμο. Είναι αυτό που είχε πει και στην αρχή, είναι όντως σεμινάριο.
Μαθαίνεις εδώ, συνέχεια μαθαίνεις. Βέβαια. Νομίζω θα με βοηθήσει πολύ και στη θύμισε μου κάτι άκουσα στο βίντεο. Τι σου είπε ο Σταμάτης ο Γονίδης όταν του είπες ότι θα τραγουδήσει το συγκεκριμένο τραγούδι? Άστο. Είχε δίκιο τελικά. Φύγε. Είχε δίκιο τελικά, είναι medium. Θεωρώ ότι δεν σε βοηθάει βέβαια ούτε ο σωματότυπος, ούτε η ηλικία. Γιατί το λες? Δεν σε βοηθάνε πολλά πράγματα, ούτε το να πιάσεις μια ιδιαίτερη χρειά. Παρ' όλα αυτά θα μείνουμε στο γεγονός που ακούσαμε πάλι στο βίντεο από σένα, ότι ήθελες να περάσεις καλά, πέρασες. Είπες με ένα πολύ δικό σου τρόπο, με καμία προσπάθεια να μιμηθείς ο Σταμάτη Γονίδη, με ένα δικό σου τρόπο ένα τραγούδι. Αλλά αυτό έχει να κάνει με σένα και το τραγούδι. Δεν έχει να κάνει με κάποιο τύπου ενσάρκωση του τραγουδιού ή του τραγουδιστή, εν πάση περιπτώσει. Οπότε θα μείνω σε αυτό που είπε ο Σταμάτης ο Γονίδης. Με πολύ αγάπη. Γεια. Δεν θες να κάτσω? Έλα, να σου το πω εγώ θέλω, όπως συνηθίσεις. Εντάξει, θα κάτσω εδώ. Κώστα, πέρασε στον καναπέ με τους υπόλοιπους. Όχι. Έλα, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Έχω ένα φιλί, ένα φιλί. Έχω, έμεινε. Έμεινε. Εμείς πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα.